είναι απόλυτα φυσιολογικό ένα κουτάβι να δαγκώνει. Δηλαδή, γιατί πολλές φορές με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε ότι μου το παρουσιάζουν σαν κάποιο φοβερό πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα, όλα τα κουτάβια δαγκώνουν. Έτσι παίζουν μεταξύ τους. Ναι, έτσι παίζουν αρχικά. Και επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι τα κουτάβια δαγκώνουν γιατί συνήθως βγάζουν, αλλάζουν δόντια, έχουν κάποια φλεγμονή στο στόμα, οπότε έχουν ούτως ή άλλως την ανάγκη πότε να δαγκώσουν. Αλλάζουν δόντια. Εξαρτάται, 5 μηνών περίπου αλλάζουν δόντια, από και από πιο μικρά ξεκινάει. Οπότε ο τρόπος που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση είναι ένα έξυπνο tip είναι, που θα ήθελα να δώσω είναι ότι μπορεί να βάλουμε μια πετσέτα στην κατάψυξη, να παγώσει και μετά να τη δώσουμε στο κουτάβι μας ώστε να παίξει. Θα απασχοληθεί, ναι, ανακουφίζεται κιόλας και θα απασχοληθεί με αυτό. Επίσης, καλό είναι να προμηθευτούμε ειδικά παιχνίδια για δάγκωμα, ώστε να τα έχουμε στη διάθεσή μας και να τα δίνουμε στα κουτάβια μας αντί να τα αφήνουμε να μας τα χέρια. Τα κλασικά δερμάτινα κοκαλάκια που τρώγονται κιόλας. Ναι, καλό, μπορούμε να δίνουμε και τέτοια. Ή να τα αποφύγουμε. Μπορούμε να δίνουμε και τέτοια, απλά αρκεί το κουτάβι να μην είναι πάρα πολύ μικρό σε ηλικία. Ας πούμε, σε 2 μηνών καλό είναι να αποφεύγουμε να δίνουμε τέτοια. Σε 2,5. Σε 2,5 είναι καλύτερα. Βασικά και ο κτηνίατρος θα μπορεί να συμβουλεύσει για αυτά τα πράγματα.